Θα πάμε πρώτα στο μπουφέ, θα φάμε δύο τηγανιτά αυγά, μετά θα δώσουμε τον έρωτα. Λίγο μπέικο, γιατί να κάνω. Λίγο μπέικο, μαρμελάντα. Μαρμελάντα, μπλα, μπλα, μαρμελάντα. Λοιπόν, προσέχτε τι πρέπει να κάνετε, κορίτσια. Ναι, ορίστε. Ολάνθος. Ναι, για πες μας, Γρηγόρη, Γρηγόρη, εμένα κοίτα. Ναι. Ας τον αυτόν. Αυτόν, ας τον ακούει ό,τι θέλει με αυτά που λέμε. Κάτι θα του μείνει. Ξέρει αυτός, ξέρει. Λοιπόν, πρώτες διακοπές μαζί του, να τον κρατήσουμε. Πρώτο και βασικότερο, οι αποσκευές σου να είναι λίγες και ελαφριές. Εσένα και της κοπέλας. Της γυναίκας. Για την κοπέλα μιλάμε. Α, για την κοπέλα. Εγώ θα πάω με ένα σακίδιο πλάτης. Δεν για την γυναίκα πιστεύετε λίγο μεταμορφώνεται. Παίρνουν μαζί μεταφορική ολόκληρη. Ελένη, έγκλημα αυτό που κάνετε. Δεν είναι λόγος διαζυγίου. Όχι διαζυγίου, αλλά δημιουργεί μια κακή εντύπωση από τα αποδυτήρια. Τι λες. Πάει ο άλλος να σηκώσει την βαλίτσα και του μένει το χέρι κάτω. Δεν σηκώνεται. Μα γιατί, αφού είναι 22 χρονών. Ναι, αλλά άμα δεν έχει κάτι και πρέπει να τη ψωνίσει στο νησί. Θα σου πάρω στο νησί ό,τι θέλει. Η μάνα σου, εγώ και εσύ. Λοιπόν, το δεύτερο. Αφήστε τις ξαπλώστρες. Για αυτό το τραγουδάκι. Το λέω κι εγώ στο σπίτι. Η ψάθα θα σας φέρει στην αγκαλιά του. Όχι, ρε Γρηγόρη. Ψάθα. Αφήστε τις ξαπλώστρες. Η ψάθα θα σας φέρει στην αγκαλιά του. Όχι, Γρηγόρη. Μαζί με 3 κιλά άμμο και 14 καβούρια. Και 500 καβούρια. Όλοι μαζί θα αγκαλιαστείτε έτσι και γύρω. Καλά. Πάτε όλη μέρα στις ξαπλώστρες. Ο ένας κάθεται εδώ, ο άλλος κάθεται εκεί. Εγώ ξέρεις τι πιστεύω θέλει να πει. Ότι μην πηγαίνετε σε τόσο οργανωμένες παραλίες. Μπράβο. Πηγαίνετε να ζήσετε τον έρωτά σας. Κάπου σε μια απομονωμένη παραλία. Κατάχαμα εννοείται. Όλο δωρεάν πάση την αντίθεση. Κατάχαμα με το ψαθάκι. Εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει στα αγκαλιά. Γιατί είναι μια πετσέτα, πώς να χωρίσει. Εντελώς στοιχεία δεν πληρώνεις κιόλας. Στην πετσέτα του. Οικονομία. Και τσάμπα, κύριε. Και τσάμπα σου βγαίνει. Εντελώς τυχαία είναι και τσάμπα, εντελώς τυχαία. Βρε, πήγαινε σε ξαπλώστρα εδώ, μιλάμε να δώσουμε συμβουλές να μείνει το ζευγάρι μαζί. Την τσάφα κατάχαμε με το καβούρι. Υπάρχουν και ξαπλώστρες κρεβάτια, άμα ξέρεις τώρα, οι τελευταίες, έτσι, που πάνε μία και τρία άτομα. Που είναι απλά πιο ακριβές και από τις δύο μονές. Εγώ εκεί που πάω δεν έχει κρεβάτια. Να το πω. Ούτε ξαπλώστρα. Το καταλάβαμε, μέχρι τέλους, θα πεθάνουμε. Το τρίτο. Βάλτε του λάδι από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Οι άντρες δεν το αγαπούν πολύ το λάδι. Ναι. Προτιμούν τις κρεμούλες γιατί δεν θέλουν να γυαλίζουν και να λαδώνονται. Και να λαδώνονται. Το αγαπούν όταν το κάνει η κοπέλα τους. Να σακώσω στο yes. Όχι λάδι. Κάνε με σαν μπαρμπούνι έτοιμο για να πάω στο τηγάνι. Έγινε. Θα σε μπαρμπουνιάσω. Τι ερωτικό. Άλυψέ με, δηλαδή να αισθανθώ αυτή τη γυαλάδα πάνω μου. Τι λίγη. Να γλιστράει το χέρι. Και στην ψάθα με την άμμο θα γραφτεί ιστορία μου. Και η ιστορία του καλού. Και με τον αέρα το δυνατό. Έτσι. Γιατί είσαι όλη η άμμο θα είναι. Είσαι πούση για τηγάνι να πας νίτσε. Λέτοιμο να το αλεύει. Θα κολυμπάω διάμεσα, ρε Κατερίνα. Διάμεσα, κολυμπάει. Θα κάνω 5 βουτιές, θα φύγει. Και από πίσω σε ένα πετρελαιοφόρο, θα αφήνει κοιλίδες. Θα τριφτώ να φύγει, ρε. Και τι, άμα κολλήσει και καμιά συναγρίδα πάνω μα χαλάει, θα κάνουμε και μπάρμπεκι. Πάμε γρήγορα παρακάτω. Το τέταρτο που πρέπει να κάνει η κοπέλα. Μην κλείνεσαι με τις ώρες στην τουαλέτα, σκέψε τον λίγο, ανάγκες έχει κι αυτός. Στην τουαλέτα δεν είπε ο Βραδιέ. Ωραία, Γρηγόρη, εσύ και τουαλέτε σου δηλαδή. Δεν δημιουργείς κανένα ψυχολογικό η Νάταλη. Στα 5 λεπτά του χτυπάει την πόρτα. Δηλαδή, δεν σας έχει τύχει να πάτε για είναι δυνατόν. Έχεις δει κανένα ζευγάρι να τσακώνεται για τουαλέτα και ειδικά φρεσκοερωτευμένο. Μα άμα πάει κοπέλα. Δεν μπαίνει κανένας. Κανείς, ίσα. Ούτε ένας ούτε άλλος. Δεν μπαίνει. Αλλά πες ότι μπήκε κοπέλα και θέλει να καλοπιστεί και είναι 2 ώρες μέσα. Και εγώ θερίζομαι, τι θα κάνω. Στην πόρτα και πες θερίζομαι. Καλά σου λέει. Αν είναι μετά να φύγει. Αν είναι εποχή θερισμού.